Μαμά, μπαμπά, ήρθαμε. Come in, Jack. Περάστε, περάστε. Καλημέρα. Come here, Jack. Ο πατέρας μου, my father. How do you do? Η μητέρα μου, my mother. How do you do? Καλώς ήρθατε. Και από εδώ, ο μικρότερος αδερφός μου. How do you do? Και από εδώ, η κυρία Μάρθα μας. How do you do? Άντε, πήγαινε μέσα τώρα, έχουμε να πούμε κάτι πράγματα. Να φύγω κι εγώ. Ναι, πήγαινε μέσα, Ελένη. Από ελληνικά ξέρεις. Λίγος, ελλήνικος λίγος. Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες. Oh, yes. Κούβεντος. Κούβεντος. Πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι. What? Στην Αγγλία είναι. Ποιο. Το κουβάτ. Ποιο κουβάτ. Δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες τη κουβάτ. Oh, no. Me, Λονδίνο. Από το Λονδίνο. Oh, yes. Μέσα από το Λονδίνο. Oh, yes. Μπράβο, δηλαδή τώρα βαρύζεσαι με λίρες. Oh, yes. Μπράβο, και από δουλειά έχουμε. Oh, yes. Thank you. Μπράβο, τι δουλειά. Δουλειά. Τι να... Arbeit, fasten. No, δουλειά... Αυτή η ταινία ποια είναι λίγο, βοήθα με σε παρακαλώ, γιατί όπως έχω πει ο πολιτικός στην Ισή είναι άσχετος. Yes. Μπράβο. Και τι βγάζεις. Έλα, βοήθαμε λίγο, σε παρακαλώ. Το γαμπρό στο Λονδίνο. Οκ. Κούβεντος. Βγάζεις. Βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναμπάζεις. Καλά, άστο τι μπάζεις, τι βγάζεις. Αυτό... Αυτοκίνητος. Αυτοκίνητος. Oh, yes. Έχεις δικό σου εργοστάσιο και βγάζεις αυτοκίνητα. Yes. Τότε τι καθόμαστε, η ώρα η καλή. Και πότε λες με το καλό ο γάμος. Γρήγορος. Μπράβο. Και μάλιστα όσο πιο γρήγορος, τόσο το καλύτερος. Κατάλαβες. Ρε πως τις παίρνω τις ξένες γλώσσες. Ρε πήγαινε μέσα που σου λέω, έχω να πω δυο κουβέντες. Άρε μεγάλε Κώστα Βουτσάρε, τεράστια. Περούκα είναι τώρα τα λεφτά. Κάτσε καλά ρε. Δεν είναι αυτό που είναι μαύρος. Τον αράπη και τον πλένει, έτσι λέγω. Το άλλο όνομα πώς είναι. Τι κύριε ωραία λέμε. Το άλλο σου όνομα λέω, τι έξω. Τέιλορ. Πώς. Τέιλορ. Τζακ Τέιλορ λοιπόν. Δεν μου λες κύριε Τζακ Τέιλορ. Το εργοστάσιο που έχει στην Αγγλία τι παράγει. Αυτοκίνητος ή τσαπέλες με σίκα. What τσαπέλες. Μου σε ρωτάω. Εγώ δεν καταλαβαίνει τσαπέλες. Δεν καταλαβαίνει. No. Μήπως καταλαβαίνει ένα τραγουδάκι που λέει σαν μπα στην Καλαμάτα κερδίζουμε το καλό. Φέραμε ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό. Yes, μαντίλι. Μαντίλι. Αλλά μαντίλι δεν έχω εγώ. Έχω όμως σκηνή να το περάσω στο λαιμό σου να σε κρεμάς από το πολύποτο. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Κάτσε κάτω και θα... Άρε μεγάλε. 89 χρονών. Σκύλος. 89, πλήρης ημερών και εμπειριών, όπως κάπου διάβασε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έφυγε, ρε φίλε, σήμερα. Ταλαιπωριόταν, είχε ένα μήνα, νομίζω. Ναι. Που ήταν στο νοσοκομείο, στην εντατική και όλα αυτά. Εγώ που δεν είμαι φαν των ελληνικών ταινιών, το έχω ξαναπεί έτσι, των παλιών ελληνικών ταινιών. Έχω πολλά κενά, έχω δει λίγες. Μια από τις αγαπημένες όμως που έχω δει. Και τη θυμάμαι πάντα είναι το τέτοιο. Το θρυλικό Σκιοπέογλου. Πώς λεγότανε, η νύχτα γάμου λεγότανε, η ταινία. Που ήταν ο Σκιοπέογλου με την. Με τη μαμά που του. Με Κωνσταντινούπολη. Εμένα με λέγει Σκιοπέογλου. Η άλλη που είχε το μαγαζί με τα χαλιά και η Μάρθα Καραγιάννη ήταν η ηθοποιό. Αυτό είναι. Αυτό είναι, ναι. Όχι με τα χαλιά. Το νύχτα γάμου είναι άλλο. Με τα τόπια ήταν, όχι με χαλιά. Με τα τόπια, ναι. Ναι. Το νύχτα γάμου είναι άλλο που είναι δύο ζευγάρια που πάνε. Το ένα είναι νομίζω Γεωργίτσης με μια, τώρα δεν θυμάμαι την ηθοποιό, και το άλλο του ζουγάρι είναι Βουτσάς με την Καραγιάννη. Okay. Εγώ μπορεί να είναι άλλο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται. Σου λέω με τη μαμά που ήταν από την Κωνσταντινούπολη, γιατί έκανε τους σκιοφτέδες που ήταν πολύ στεναχωρημένος και ήθελε να του κάνει πολλούς σκιοφτέδες. Ήταν καταπληκτικός. Εγώ θα συμφωνήσω, γιατί ακούστηκαν και υπόθηκαν πολλά από σήμερα νωρίς το πρωί, γιατί χθες το βράδυ είχε τη ζωή ο Βουτσάς και νωρίς το πρωί όλες οι εκπομπές με αυτό το θέμα ασχολούνταν. Το πιο ωραίο πράγμα, και θα πω, γιατί εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα σε κάτι άλλο που τα λένε ότι έτσι το λέω εγώ, το είπε ο Κρατερός ο Κατσούλης, όπου είπε ότι ο Κώστας Βουτσάς είναι ιδέα.
Δεν είναι, λέει, ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός ηθοποιός. Και έχει πολύ μεγάλη δόση αλήθεια σε αυτό το οποίο είπε. Βάση. Φίλε, δεν υπάρχει κάποιος. Έχεις ακούσει ποτέ κάποιον τον Βουτσά να πει κάτι κακό? Όχι, είναι η ιδέα, ο τρόπος ζωής του. Δηλαδή, είναι ο βουτσισμός. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα το βαφτίσω. Είναι ο τρόπος. Είναι παιδί στα 80. Τόσα έκανε. 85 του. Σε 85 έκανε παιδί. Είναι ρε φίλε τώρα. Άνθρωπος είναι. Δεν έχει αφήσει γυναίκα για γυναίκα. Τετραψήφιος έφυγε, εγώ λέω. Έχει βγάλει όλα τα γούστα. Αυτό που παίζει τώρα είναι πολύ ενδιαφέρον και θα έπρεπε να το ακούσουμε. Βάλτο ρε φίλε, να το ακούσουμε. Πώς μπορούμε να το βάλουμε. Είναι live, είναι τώρα αυτό. Πώς μπορούμε να το βάλουμε. Live είναι. Για περίμενε. Για παίξε την μπάλα σου. Μίλα λίγο με τον Ιχολή που το κανονίσει. Ναι. It's hard to go back. Όχι. It's hard to go back. Όχι. As you go back, you live είναι αυτό. Στη μεγάλη δυναστεία, στη μεγαλύτερη στην ιστορία. Όχι. Όχι ο Βασίλης. Βασίλη. Βασίλη. Έλα, ό,τι άλλο έχει, μιλάνε με τον πρόεδρο, το βρούμε, πού θα πάει. Γιατί κάνει δηλώσει αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω στην ΕΡΤ3, ο κύριος Τζίτζι Κώστας. Έχοντας δίπλα τον κύριο Κικίλια, βεβαίως. Γιατί στις 5 ξεκίνησε μια συνάντηση όσον αφορά τίποτα, το. Τελικά δεν μπορούμε να ακούσουμε. Επίσημο. Δεν μπορούμε να ακούσουμε τελικά. Τώρα δεν μπορώ να το φτιάξω. Ας πάρουμε τη γραμμούλα, ναι, και βεβαίως, θα, και θα το φτιάξουμε. Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε. Γεια σας, κύριε. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, εσείς? Όλα μια χαρά. Να δώσω ταξάκι μας είμαστε. Ωραία. Μπαίνει κόσμος, γενικά. Φοράνε μάσκες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι, κάποια μάσκα. Όχι, ακόμα δεν. Ξέρω έχω, γιατί διακρίνω λίγο μια τέτοια, μια παράνοια. Αντώνη, θες να βάλεις μια ανωτελεία για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Τζι Κώστα? Δεν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος, ρε φίλε. Κάτσε τώρα, γιατί είναι, μπορεί να θέλει να ενημερωθεί και ο Αντώνης, γι' αυτό. Για περίμενε. Βάλε. Περίμενε, το έχουμε, έλα. Που είμαι χρόνια ήμουν αρχίστων όλων. Όχι, δεν είναι αυτός ο κύριος Τζικώστας. Ο Ιχολήπτης, φίλε, ντεφορμέ είναι. Τι κάνει ο Ιχολήπτης, ρε φίλε? Δεν πάει καλά. Περίμενε, να το βάλουμε τον Ιχολήπτη. Και τεχνική ποινή σε... Τι τεχνική ποινή, δυνατόν. Αντώνη, μίλα, έχει θέμα Ιχολήπτης. Έλα, πάμε. Όχι, πήρα και να σας ενημερώ για αυτό το... Για τον Instagram μου και το άλλο, το... Για πες. Για πες. Ναι, αυτά είναι. Το πρόσεξε, το νύχτα γάμου είναι με τον Γεωργίτση. Άμπραβο. Ναι. Πώς τη λένε την άλλη που ήταν η γυναίκα του Γεωργίτση? Δεν τη θυμάμαι, ρε Σιπέ. Έρικα Μπρόγερ. Όχι, ρε, καμία σχέση. Νόρα Βαλσάμι. Όχι. Μια άλλη. Πιο. Μια ξινή. Μια ξινή, ρε Αντώνη. Ακριβώς. Μια ξινή που ήταν. Έπαιζε την ξινή πολλές φορές. Άννα, γεια σου. Και το πρόβλημα ήταν στο ξενοδοχείο. Όχι εδώ έφερε άλλε, όχι δεν έφερε άλλε, όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο. Ναι. Με τον Κιοπέολου ποιο ήτανε, πώς λεγότανε? Αυτό. Αυτό ήτανε, το ίδιο είναι. Εντάξει. Αυτό είναι, ναι, με τους Κεφτέρες, τον Φιάκη Κεφτέρες, γιατί στεναχωρέθηκα πολύ σήμερα. Με το Λούτο Βαρύ και. Που έκανε αμόρυτρο. Ναι, τα πάντα. Εκπληκτικό, εντάξει. Με τεράστιο τοπίο ήταν. Ήταν. Το πάμε μια βόλτα χωγικότερο. Εκπληκτική σκηνή με την Βλαχοπούλου. Ο κύριος Ράμογλου, όχι και κότερο. Πάμε μια βόλτα. Την έκτη φορά το μπάτσιζε. Γιατί έτρεπε και τη Σφαλιάρα. Ήταν μαζί τον Τζανετάκο, ήταν αυτό. Δηλαδή ο Τζανετάκο και αυτό ήταν η Σφαλιάρα. Έχει παίξει ποτέ ρόλο που να μην ήταν κωμικό σε τέτοιε ταινίε? Πρέπει να έχει παίξει τον Κατήφορο. Έχει παίξει. Στον Κατήφορο έχει παίξει. Ναι. Έχει παίξει του ρόλου. Ναι, έπαιξε. Τον Κατήφορο σίγουρα. Στον Κατήφορο έπαιξε και στο νόμο. Και στο νόμο 4.000 δεν έχει παίξει. Νόμο 4.000 δεν ήταν, νομίζω. Όχι, ήτανε. Δεν είναι με τη Λάσκαρη στο νόμο 4.000, ε. Όχι, νόμο 4.000 είναι ο Κούρκουλος. Νομίζω πρέπει να έχει. Που φώναζε, σβήστε τις μηχανές, όχι άλλο κάρβουνο. Ο νόμος 4.000 δεν ήταν ο τεντυμποϊσμός, είχα λόγο λάθος. Με ποιον ήτανε? Αυτό ρε, που είμαι τεντυμποϊς, αυτό δεν ήτανε? Όχι, ρε. Τόσο να τα μπερδεύω εγώ, νομίζω ότι ο νόμος 4.000 δεν ήταν ο... Νομίζω ότι ο νόμος 4.000 είναι ο νόμος περί τεντυμποϊσμού, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν νομίζω, αλλά θα το ψάξω, θα το ψάξω. Τόσο εδώ πέρα, τα έχει δει, τα έχει δει κάτι τέτοια, τα έχει δει αυτός. Έχει πάει, εσύ, έχεις δει, δες ταινίες, εγώ. Ναι, είναι φαν του Κώστα Πρέγκα, είναι γνωστά αυτά. Για μένα είναι από τους αγαπημένους μου συγκεκριμένους. Παρόλο που πολλοί δεν τον έχουν σε εκτίμηση. Στο νόμο 4.000. Το βλέπω τώρα, συνοθεσία Δαλιανίδη του 58, τεντυμποϊσμού, ναι. Λάσκαρη Βουλγαρίδης, έπαιζε ο Βουτσάς, έχεις δίκιο, ναι. Τον πέρεψα εγώ με ένα άλλο. Βουλγαρίδης, Ζαφυρίου, ναι, Βουτσάς. Είναι, ακόμα δεν είναι, είναι καρατερίστας, ακόμα είναι σε μικρούς ρόλους, αλλά έπαιζε. Πρώτη προβολή 1962.
Ναι, κάπου εκεί ξεκίνησε να παίζει και τις μεγάλες κομμωδίες. Ναι, ναι. 61, 62, 63 και εντάξει. Και μετά εντάξει έφυγε, είχε ταλέντο βέβαια, άφρος πηγαίο ταλέντο, δεν το συζητάμε. Η Κατερίνα Χέλη. Ξέραμε ότι στις περισσότερες ταινίες αυθόρμητα τα βγάζαμε. Δηλαδή, δεν ξαναπαίζανε σκηνή γιατί δεν υπήρχε, πώς το λένε, δεν υπήρχε πομπίνα. ό,τι έπαιξε, ό,τι βγήκε, έφυγε αυτό. Άραγε σου. Άμα θυμάσαι τη σκηνή με το ο Ηλίας 14ου της Φαλιάρα που ρίχνει ο Χατζηγρίσος τον 10ο, είναι πραγματική σκηνή. Πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Και είναι από τις ταινίες που δεν με τρέλανε να σου πω την αλήθεια εμένα. Ναι, αλλά πρόσεξε, είναι από τις ταινίες ναι. Την οποία ο Χατζηγρίσος με τον 10ο ψυχράθηκαν. Δεν ξέρω να μιλήσω. Λόγω της Φαλιάρας. Ναι. Τρεις Φαλιάρες τον έδωσε και οι τρεις δεν έδωσαν στο σενάριο. Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά η πρώτη είναι κανονική. Δηλαδή, αντίστοιχη την φάτα του Μπέγκου, δεν το περιμένει αυτό το πράγμα. Τι έγινε τώρα, αλλά το ταλέντο να πέφτει και των δύο που δεν σταμάτησαν ναι. Τη σκηνή, κατάλαβε. Έλα σπα. Πολύ αγαπητό. Πολύ αγαπητό ο Βούτσα. Βάλε και την επίλογη γιατί έχω άλλου δύο. Άλλους, ναι, άλλου δύο. Α, τίποτα, εντάξει, αυτά δεν είχα κάτι να πω. Έχει κίνηση έξω, αδειάσαν τα γράφια, εντάξει. Έρχεται ο κόσμος ακόμα. Ακόμα πανικός δεν έχει προκληθεί. Εντάξει, πάλι καλά. Άγιο. Να σε καλά, Αντώνη. Να σε καλά. Καλή δουλειά, να σε καλά. Στον επόμενο φίλο, χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Έλα, ρε φίλε, έλα. Τετυπωισμός, ρε φίλε, ναι. Τετυπωισμός. Ναι. Πώς δεν σου είπε και σε να βάλει μια ανωτελεία με το που είπες γεια σας. Τι να κάνω, αφού θέλαμε να ακούσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ο ηχολήπτης εδώ πέρα. Αμολάει ετό. Αμολάει ετό, εντελώς. Για μάστρο, εγώ κοντά στα 50, στα 5 που είμαι εγώ. Είναι μεγάλη απώλεια, έτσι, εισαγωγικά. Ναι. Εντάξει, μεγαλώσαμε και με αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ήταν εκπληκτικό ηθοποιό. Εκπληκτική σκηνή με Πέτρο Γεωργίτη. Τον είχα γάμου με τον Τζακ που πάνε να κοιμηθούν με το φως, δηλαδή είναι... Πες και θες το, δηλαδή είναι σβήσε το φως που το λέει Τζακ ροχαλίζεις και λέει μόνο τα κοιμάμαι. Εντάξει, είναι... Ήτανε ο Βουτσάς, ήτανε και σου λέω εγώ που δεν έχω... Δηλαδή με τις ηλικές ταινίες δεν τα πάω και πολύ καλά. Ήτανε και η μορφή του ρε παιδί μου που σου έβγαζε όλο το φυσικό του κάτι αστείο να γελάσεις. Δηλαδή, όχι ήταν γελίος, ναι. Καταλαβαίνεις το λέω. Ήταν μια πολύ ευχάριστη μορφή ρε παιδί μου. Και πολύ ωραία σκηνή. Ναι, πες. Άντρας με το αλφα κεφαλαίο, έτσι. Ήτανε, ναι. 100%. Ήτανε. Διαπιστευμένο από διάφορες χρόνια τώρα. Όχι μόνο άντρας... προτιμήσεων, ξέρω εγώ, γυναικών. Άντασε όλο του το πάσμα, ρε παιδί. Όλες τις εξασφάλισε, φίλε. Όλες. Ακριβώς. Όλες. Ακριβώς. Οπότε, εντάξει. Γι' αυτό λέμε άντρας με το άλφα. Κάνα, γεια σου. Και παλαιό. Τώρα, ότι ήταν και φοβερός ερωτήλος. Ήταν. Και το χάρηκε, δηλαδή. Δεν καλά πήγαινε. Έκανε, δηλαδή. Καλά έκανε, καλά ξηγιόταν, εννοείται. Φυσικά, ρε φίλε. Ο άνθρωπος είχε αγάπη για τη ζωή και τρανό παράδειγμα ξανά έγινε πατέρας το 84, πόσο έγινε. Το 85, ναι. Ακριβώς. Δεν το συζητάμε. Μεγάλη απώλεια. Ήταν με αυτό να κλείνει μια πολύ μεγάλη γενιά πολύ μεγάλων ηθοποιών, έτσι. Δεν μείναν πολύ από τότε, ελάχιστα. Δεν θυμάμαι αν έχει μείνει κάποιος. Κωνσταντίνου έχει μείνει. Ήταν το ίδιο επίπεδο όμως. Δεν ήταν το ίδιο δημοφιλής με το Βουτσά, αλλά ήταν. Ήταν λίγο μεταγενέστερος. Ναι. Λίγο μεταγενέστερος. Ναι. Απλά, εντάξει. Είναι βασικά. Δεν είναι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν λες ήταν. Ναι. Λες είναι. Δηλαδή, εγώ βλέπω ταινίες του Βέγκου με τον Νικόλα και πεθαίνουμε στο γέλιο, έτσι. Και ο Θανάσης ο Βέγκος βέβαια. Ο Νικόλας είναι 5 χρονών τώρα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Ναι. Ήταν ο πρώτος που έκανε, σατήριζε τον James Bond, έτσι, το 1960. Και όλες, και χωρίς Κασκαντέρ, και όλες οι επικίνδυνες σκηνές, ήταν αυτός, ο ίδιος. Και επειδή είπες αυτό για τον Βέγκο,
ο Βουτσάς ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έκανε την παροδία του Κιτ μεταγενέστερα μετά από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου που είχε κάνει τον Ψιτ. Έτσι, σε βιντεοκασέτα τη δεκαετία του 80. Ναι, ο Κιτ και ο Ψιτ. Ναι, ο Ψιτ, ναι. Και πάλι όμως ήταν τόσο ωραίος. Αυτός που κορόιδευε την ΕΟΚ που έκανε το. Ποιο ρε. Το γκάγκστερ που ήρθε από το την μαφιόζο, Αμερική. Το μαφιόζο. Το μαφιόζο, άμπραβο. Το ξυπόλυτο πρίγκιπς. Έχει πολύ πράγμα. Έχει. Έχει πολύ. Δηλαδή να κάνεις να βλέπεις μέρες ταινίες και να μην. Εντάξει, εκπληκτικό δίδυμο με Διονύση Παγιανόπουλο. Εκπληκτικό το για ποιο χτυπάει κουδούνα που το πνίγει τα ψεύτικα, το βάζει μέσα σε ένα καλή ψεύτικη αυτοκτονία με Νόα Βασάμι και αυτό. Ναι, και αυτό, και αυτό. Άλλη εκπληκτική ταινία. Να, τι να λέμε τώρα, ήταν... Όποιη ταινία είχαν κάνει αυτή ήταν, μα γι' αυτό είναι και διαχρονικές. Ένα, γεια σου. Το 2020 μιλάμε για αυτές τις ταινίες και χαιρόμαστε που μιλάμε τις ταινίες, έτσι. Όντως. Και η ταινία του εκτίθεται, εκτίθεται μόνο ταινίες. Δεν το συζητάω. Δυστυχώς θα φεύγουν τέτοιοι άνθρωποι. Γινόμαστε πιο φτωχοί, πολύ πιο φτωχοί. Γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι ακόμα, τέτοιοι... Ηθοποιοί, ναι. Και άνθρωποι κιόλας, όχι μόνο ηθοποιοί, και άνθρωποι, ναι. Εντάξει, τώρα μπορεί να υπάρχουν καλοί άνθρωποι και να μην είναι καλοί ηθοποιοί. Μπορεί να είναι λίγο καλοί ηθοποιοί και να μην είναι καλοί άνθρωποι. Ο συνδυασμός αυτός όμως δεν υπήρχε και δεν θα υπάρχει. Ναι. Να σε καλά, Στέλιο, για να πάμε και στον επόμενο. Να σε καλά. Γεια σας. Να σε καλά. Γεια σας. Στον επόμενο φίλο, χαίρετε. Γεια σας. Δεν περίμενε, φίλε. Δεν περίμενε. Δεν περίμενε. Πουλάει ο Κώστας Βουτσάς, φίλε. Πάρα πολύ. Εσύ έχεις μεγάλη βάση από ελληνικές ταινίες, αλλά εσύ έχεις κάτι καμένες, δηλαδή κάτι πρέκες, κάτι τέτοιο. Τα βρετά έχω δει και εκείνα, όχι πολλά, ναι. Αλλά κάποια έχω δει, κάτσε λίγο. Πώς πάτε. Πώς να πάμε. Αυτό είναι τη νύχτα γάμου. Εσείς πώς πάτε. Εγώ πρέπει να ρωτήσω πρώτα τη μαμά. Να την πάρω τηλέφωνο, να την πω όσα έγινα. Θα λυπηθεί καημένη, αλλά τι να γίνει. Έχει και ζάχαρο της ανέβει, είναι και 70 και της προάλλης. Θα έχουμε πάλι γιατρούς. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα μάθει. Να τα πείσει το Νικόλα. Και ο Νικόλας είναι το καρδάς της. Η μάνα μου έχει ένα καρδάς. Παντρεύτηκε τη θεία την Ελένη, αλλά χωρίσανε. Τα καρδάς του πατέρα μου όλα παντρευτήκανε, κανένα δεν χώρισε. Εμένα με φαίνεται πως πήρα από το σφαίρι της μάνας μου. Και με το έλεγε για εκείνη, δεν με αρέσει αυτή, δεν με αρέσει αυτή η Τζέρι. Γιατί δεν με τα έλεγε. Αλλά ύστερα είδε πως στεναχωρήθηκα και με λέτε, κομμάτια να γίνει και έγινε. Και ωραίο γάμο κάναμε, βέβαια. 300 δώσαμε στην εκκλησία, ανάψαν όλοι πολύ ελί. Ωραία. Πήραμε και μπομπονιέρες ακριβές, 600 με τη ζήταγη. Αλλά εγώ τον έκανα παζάρια και τον έκανα σε δύο ραχμές. Τι χαϊβάνι είμαι. Με αυτές τις μπομπονιέρες, άμα θες τρατάρεις γλυκό, άμα θες κάνεις τα σάκια για τα τσιγάρα, με δω και φουντούκι για σήμερα το βράδυ. Με λέει πάρε να φας πολλά, να μην γίνουμε ρεζίλι. Εγώ έκανα μαμά της λέω, εγώ να γίνω ρεζίλι. Αλλά τώρα ούτε φουντούκι έχω όρεξη να φάω ούτε τίποτα. Εσείς φάγατε φουντούκι για. Εκκλησία την πόλη. Μάλλον τα λέω, μάλλον. Και έχει κάτσει, έχει ακόμα μια σκητό σε αυτή την ταινία, κάτσε. Υπάρχουν άλλα πράγματα, είσαι ο Ντάρλινγκ. Στεναχώριες. Ας το κατώ, το κατώ. Θα στάσει. Μάλιστα, οι στεναχώριες. Οι ανόητες. Έτσι λες εσύ. Και τα τσιγάρα τους διώχνει τις στεναχώριες. Αν δεν τις διώχνει, τουλάχιστον τις κάνει συντροφιά. Στυλίγει μέσα στους καπνούς και σε φαίνονται πιο θαυμούς. Και μάλιστα καπνοφιλόσοφοι. Που είναι οι ηρωνίες, έτσι. Εμένες δεν μπορεί να με κουρεύει. Τώρα από τσιγάρο έχει γίνει βουνό. Εντέρτια, τι να κάνουμε. Τα ακουσές. Μπα! Μωρέ! Και θα καπνίζω και θα πίνω! Ότι... Και επίσης περίμενα να το βάλει. Το πέολο. Πώς το λένε, από το κορίτσι για φίλημα. Καλά, άστα παράπονα, άστα παράπονα. Λοιπόν, έτσι για λίγα δεν θα πει να ξέρω. Λέγε. Μόλις εδώ και μιλάς μαζί της, θα έρθω και θα φωνάξω καθαρά. Ναι. Κύριε Κώστα, κύριε Κώστα. Όχι, κύριε Κώστα, ράμογλου, είναι σαν μου λες, βάλαμε. Λογιασμό θα σου δώσουμε. Απαράτα. Ωραία, και λυπούμε πάρα πολύ. Λυπούμε πάρα πολύ που... Κύριε Ράμογλου. Ράμογλου λέω. Α, ναι, τι Ράμογλου. Μάλιστα, Ράμογλου, γιατί. Μάλιστα, έβγω σε συνοχλώ. Όχι, κύριε Ράμογλου, με ενοχλεί. Τι λέτε, τώρα. Μα τι λέτε. Όχι, τώρα που γνωριστήκαμε, ώστε Ράμογλου. Μάλιστα, Ράμογλου, ιός. Έχω και κότερα, πάμε μια βόλτα. Θα πάμε αργότερα, παιδάκι. Δεν μου λύσω τον μπαμπά σου, αλλά πιανού μπαμπά σου. Πώς τον λένε τον μπαμπά σου. Πέτρο. Πέτρος Ράμογλου. Αυτό
Έτσι, μια βόλτα. Να πάρουμε και τον πιτσιρίκο από το τότε. Ξέρεις κάτι, Έχω και την άνυψά μου. Πες το, για την άνυψά. Θα χαρεί πολύ να σε γνωρίσει. Δεν με το για άνυψά, δεν είναι μια ψηλή ξανθιά, έτσι ωραία. Που πιάσει κουβέντα εκεί πέρα με ένα σαχλό με ένα κορτάκι ανόητο, δεν σ' αρέσει. Όχι, φαντάζομαι, θα είναι άσχημος, δεν θα έχει τη βοήθεια τη δική σου. Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Τερόλα, κατά τα άλλα, πολύ δεσπινές μου. Τίποτα. Να σας συστήσω κι εγώ ένα σαϊδί. Ζωή Τσαλάσκαρ, τι ωραία. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Κώστας. Ήταν πολύ δυνατή. Πολύ ωραία η ζωή. Πώς είπατε το όνομά σας? Κώστας. Κώστας. Το άλλο, Καλιακούδας. Καλιακούδας, μα όνομα είναι αυτό, δεν τα αλλάζετε. Το με είστε ο κύριος Ράμο. Μάλιστα. Κύριε Ράμο, και μην το ξαναπείς το κότερο, γιατί θα τον βουλιάσω. Το ξαναποτέλεσμα, το πάμε μια βόλτα με το κότερο. Τι ωραία που ήταν. Τι ωραίες. Σου λέω ήταν πολύ ευχάριστος ρε φίλε και, και η όλη του... Να δηλαδή τώρα βλέπεις ας πούμε εικόνες εδώ πέρα στο, στον Α που έχει στο κεντρικό δελτίο και το κομμάτι... Και ξαναλέω για μένα πολύ σημαντικό ερών και εμπειριών. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει ζήσει, νομίζω δεν υπάρχει αυτά τα οποία ήθελε. Και όπως έλεγα και πριν με το, με το Χρύσανθο, το σχολιάσαμε λίγο, μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια του εμείς και μακάρι να ζήσουμε το θέλω. Από αυτά που έχει ζήσει ο 84 χρονών έκανε παιδί άλλο, παρακαλώ. 84 χρονών. Είναι, δεν θα στεναχωρηθείς. Θα πεις ρε φίλε ότι. Θα το ρωτήσεις και θα πεις μπράβο του ρε φίλε. Δηλαδή, δυνατός. Τα έκανε όλα, τα έβγαλε τα γούστα, εντάξει. Πολύ αγαπητός. Αγάπησε, δεν υπήρχε. Θα πει πω, Βουτσάς, άστος, είχαμε μεγάλο. Εντάξει. Δεν υπήρχε ποτέ κανένας. Έβλεπα ρε φίλε Λαβιντάκη σήμερα που είχε πάει καλεσμένος πέρυσι στη Μενεγάκη και τέτοιο, τέτοιο μπάσιμο στον αέρα στην Ελλάδα. Σίγουρα. Ναι, ναι. Εκπληκτικό. Εντάξει. Και να του λέει Μενεγάκη, ρε Κώστα. Ρε Κώστα. Έλα βρε Ελένη τώρα και εσύ βρε Κώστα. Τι λέξη χρησιμοποιήσε. Έλα βρε Κώστα. Μια χαρά λέει με το μήνυ σου, λέει σε βλέπω, λέει μια χαρά, μια χαρά. Δεν κόλωνε πουθενά, δεν χαμπάριζε κανένα. Τα νέα παιδιά να τα βλέπετε. Έτσι. Που δεν πάτε να μιλάτε τις γυναίκες. Έτσι. Έτσι. Ο Βουτσάς είχα μιχάριζε, τώρα θα πεις. Ήταν Βουτσάς και πήγαινε, οκ. Okay. Αλλά δεν φτάνει μόνο το να είσαι γνωστός και να είσαι φίρμα, ας πούμε, θέλει να το έχεις κιόλας. Να το λέει η καρδούλα σου λίγο θέλει. Του Βουτσά το έλεγε τώρα, εντάξει. Ναι. Έχει πάρει. Αυτό που υπάρχει σαν μύθος και δεν απαντήθηκε ποτέ, δεν ξέρω αν το απάντησαν και ήδη κιόλας, είναι αν έχει κάνει τίποτα ποτέ με Μάρθα Καραγιάννη. Νομίζω ότι το είχαν αρνηθεί, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχουν κάνει σίγουρα. Δεν γίνεται να του ξέφυγε. Όχι, ρε, αφού είχε πει ότι. Και νομίζω και σε μια κοινή συνέντευξη είχε πει ότι μόνο εσύ μου ξέφυγες, κάτι τέτοιο. Όντως, αποκλείεται. Ναι. Σίγουρα έχει. Σίγουρα, ναι, ναι. Σίγουρα είχε κάνει δουλειά. Σίγουρα. Ναι. Δεν νομίζω. Η Καραγιάννη που ήταν παντρεμένη με τον. Βασιλή Κωνσταντίνο. Α, ναι, σωστά. Βεβαίως. Θα έλεγα με τον Δωμάζο, μετά με τον Δωμάζο του Μουσχολιού. Ποιο είναι ο παιχτάρας, το νούμερο το 10. Άστο, πάμε διάλειμμα, Νίκο, πάμε. Φίνος Φίλμς εδώ. Θα μπορούσε. Θα ήταν μια ωραία εποχή για να ζούμε, πιστεύω. Και να είμαστε όμως ότι... μέσα στην όλη κατάσταση. Α, όχι, δεν είναι φίλος φιλμάκερο. Τίποτα. Εντάξει, πλακία θα έλεγα. Θα έλεγα κάτι για τις άγριες μέρες, αλλά δεν είναι φίλος φιλμάλο είναι. Τι. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λένε. Μια άλλη εταιρεία παραγωγής από παλιά που έχει εξελιχθεί. Τέλος πάντων, άστο, δεν έχει σημασία. Ναι. Αυτό ποια ταινία είναι. Μερικοί το προτιμούν τέτοιο, όπως το λένε, καυτό, κρύο, όπως το λέγανε. Κάπως έτσι ήταν, νομίζω. Το κάτι να καίει. Κάτι να καίει. Κάτι να καίει. Μάλιστα. Πού να τα είχαμε δει κιόλας, φίλε. Έχω το αγαπημένο, το βρήκα. Ποιο? Τι να σου πω. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω μαζί σου. Άναχα τη πια. Χαλβά. Χαλβά, ρε φίλε. Το κιωπέο μου. Την πόρτα. Μαμά! Ιάκωβος εδώ! Ακού μαμά! Ήρθε εδώ η Λέλα και την έδιωξα. Την είπα όσα με είπες, ναι. Αμα όμως με είπε χαλβά. Και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμά, ακού να με κάνεις και φταίδες. Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στεναχωρημένος. Πολλούς. Να με κάνεις και κομματάκι χαλβά τώρα που με το σκέφτεσαι. Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο το σόι. Στο μεταξύ έχω ένα γνωστό. Ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι το παιδί στην Αγγλία, τέλος πάντων. Ο οποίος, ρε φίλε, είναι ίδιος. Είναι ίδιος σε αυτή τη. Όχι στη φάτσα, το κορμί γιατί είναι λίγο έτσι μπούλης. Ναι. Και είναι ίδιος ο Κιωπέολου, ρε φίλε. Όντως. Ναι, δηλαδή. Με γυαλάκι τέτοιο δηλαδή. Έτσι, θυμίζει με τέτοια κατάσταση, κατάλαβες. Ναι. Θυμίζει με τέτοια κατάσταση. Μάλιστα. Τι να κάνει, Νικολάκη, τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται άλλο, Νίκο, για πες τι έχουμε, φίλε. Κατά τα άλλα. Τι να γίνει. Αθλητικά. Γενικά, ρε φίλε. Γενικά. Γενικά. Λίγα TV θα έχουμε, φίλε. Λίγα TV, ε. Ναι, θα θεις. Ποιοι θα είναι δηλαδή. Πάω ΚΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ναι. Ωραία. Αυτοί δεν θα επηρεάζουν τους άλλους, δηλαδή.
Γιατί είναι επηρεάζουν, ρε φίλε. Όλοι μαζί αυτά διαχειρίζονται. Ποιος... Δεν τα διαχειρίζονται. Α, όλοι, όλοι μαζί τα διαχειρίζονται. Ναι, προσπαθούν να βρουν του άλλου τρει. Μάλιστα. Του άλλου πέντε, μάλλον. Του άλλου πέντε ψάχνουν. Εδώ υπάρχει ένα ρεπορτάζ το οποίο λέει ότι θέλουν τουλάχιστον 8 παέ τη Λίγα TV. Στη Λίγα TV, συγγνώμη, λάθος. Δηλαδή είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός που σκέφτονται να το κάνουν. Ναι. Και θέλουν να μαζέψουν τουλάχιστον 8. Ας γίνει σκέψη πράξη. Υπάρχουν ήδη κινήσεις, φίλε. Επαφές με Ευρώπη και τέτοια. Μάλιστα. Με εταιρείες παραγωγής και δεν συμμαζεύεται. Το ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς έχει ήδη ένα know-how μέσω του. Όχι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, με την εταιρεία παραγωγής που συνεργάζεται. Ναι. Κατάλαβες. Την ABC. Θα σε ενδιέφερε σε ένα ραδιοσκηνικό. Πόσα μου δίνεις. Τι να σου δίνω, ρε φίλε. Εσύ τα διαχειρίζεται εσόδα. Αυτό σου λέει. Από το να σε πληρώνει κάποιος ο οποίος έχει μια ομάδα, σου δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεις τα έσοδά σου και την τηλεοπτική σου εικόνα. Δεν σε ενδιαφέρει μάλλον. Αν είναι πολύ καλά τα λεφτά, γιατί όχι. Α, okay. Να είναι καλά τα λεφτά. Αν τα λεφτά δεν είναι πολύ καλά και αυτά που σου δίνει ο άλλος που έχει τον Ολυμπιακό είναι καλύτερα, θα προτιμήσεις εκείνα. Έχει κλειδώσει η εξαγορά της Φόρτνα του Μαρινάκη. Έτσι φαίνεται, ρε φίλε. Εδώ το φαίνεται και άλλο το να το δούμε στο χαρτί. Περίμενε. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ναι, εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, αυτό που φαίνεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τώρα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ναι, σε ρωτάω γιατί όπως μιλάμε υποθετικά για το Λίγα TV, έτσι σου λέω υποθετικά και για την Νόβα. Εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή, έτσι, και θα σου πω ότι βεβαίως είναι αυτοί οι τρεις, ας πούμε, που παρακάνουν αυτό το εγχείρημα. Ναι. Εντάξει. Και έρχεται μια ομάδα, στήλα, ας πούμε, πανετολικός. Ναι. Οκ. Okay. Θεωρητικά, αυτοί οι τρεις απέναντι στον αδύναμο δεν ασκούν επιρροή ως οι εμπνευστές του εγχείρηματος. Θεωρητικά. Γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί να ασκούν επιρροή? Δεν ασκούνε. Όχι. Okay. Σου λέει ότι μαζευόμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα εμείς. Ναι. Δεν θέλουμε να παίρνουμε λεφτά από την Νόβα που μπορεί να πάει στο Μαρινάκι. Ναι. Και μαζευόμαστε όλοι εμείς, φτιάχνουμε ένα πακέτο. Ναι. Και διαχειριζόμαστε εμείς τηλεοπτική μας εικόνα και έχουμε τα αντίστοιχα έσοδα. Εγώ με 4 εκατομμύρια έρχομαι. Πάρε και άλλα 5. Γιατί? Και κάντα 9. Δεν κατάλαβα. Μάζεψε τα μόνο σου, ρε φίλε. Αυτό σου λέει. Ωραία. Από το να στα δίνει ο Μαρινάκης. Τι εννοείς μάζεψε τα μόνο σου? Ρε αγόρι μου, σου λέει ότι εκμεταλλεύσου εσύ την τηλεοπτική σου εικόνα, μάζεψε όλα τα έσοδα. Εντάξει, και βγάλε και 10 εκατομμύρια μπορείς, βγάλε και 20. Περίμενε. Από το να θα δίνει ο Μαρινάκης, αυτό σου λέει. Η κάθε μάθα θα παίρνει ξεχωριστά τα χρήματα των μεταδόσεων της. Προφανώς, ρε φίλε, αυτό σου λέει ότι να μαζευτούμε. Δεν θα είναι ένα γενικό ταμείο και θα μοιράζονται ανάλογα. Αυτό είναι πολύ γενικό ακόμα, δεν ξέρω τι είναι. Σου λέω ότι υπάρχουν αυτές οι ομάδες που δεν θέλουν να είναι υπό τη σκέπη της Νόβα. Και σου λέει να μαζευτούμε όσοι δεν θέλουμε να είμαστε υπό τη σκέπη της Νόβα, που είναι πιθανό να καταλήξει στην Alter Ego. Έτσι, να μην μας πληρώνει λοιπόν ο Ολυμπιακός και μόνοι μας να διαχειριζόμαστε τα έσοδά μας. Αν. Και να εκμεταλλευόμαστε τη τηλεοπτική μας εικόνα. Αν είναι ελκυστικές οι προϋποθέσεις, εγώ ναι, θα το δω πολύ θετικά. Μάλιστα. Ωραία. Πρόσεξε, όπου είναι τα περισσότερα λεφτά, Νίκο. Όπου είναι το μαλλί. Πολύ ωραία. Καταλήγει η Νόβα στην Alter Ego. Ωραία. Εντάξει, και υπάρχει και το Λίγα TV. Mm. Και η Νόβα έρχεται σε ένα και σου λέει, καλά, εσένα ειδικά. Ποιο μου δίνει περισσότερα, σιγά. Ναι, σου λέει η Νόβα 5 εκατομμύρια. Εδώ έβαλε τον Πανετολικό να ψηφίσει βάρο. Πάμε παρακάτω. Ναι, αν είναι δυνατόν. Ναι, για συνέχισε. Σωστά. Έβαλε τον Πανετολικό να ψηφίσει βάρο. Όχι, εσύ σαν Νίκο Μοσκοβίτη. Ναι. Για συνέχισε το συλλογισμό σου, θέλω να ακούσω. Ναι. Α, τώρα πάμε να εκπομπή στα αθλητικά ζητήματα. Ναι, ρε φίλε, να πλακωθούμε λίγο. Άντε. Δεν θέλω, δηλαδή. Δεν πρώτο το σύρε, να πλακωθούμε λίγο. Άντε, μέχρι τι 7,5. Γιατί? Άντε, να πλακωθούμε λίγο. Ωραία, και έρχεται λοιπόν η Νόβα και σου λέει 4 εκατομμύρια που λε εσύ και 4. Τέλο πάντων. 4. Έρχεται λοιπόν η Alter Ego εκεί πέρα με τον πρόεδρο. Ναι. Εκεί. Μοκασίνια και δεν συμμαζεύεται, κολλητά παντελόνια. Έτσι. Συμφωνούμε. Έτσι. Ωραία. Έτσι. Αλλά υπάρχει και η Λίγα TV, η οποία σου λέει, αδελφέ, κοίταξε να δεις, εγώ δεν σου δίνουμε 4 εκατομμύρια, δεν έχουμε. Έτσι. Αλλά πόσο εσύ μου δίνεις? Δεν υπάγεσαι σε κανέναν, έτσι, και κάνεις τη δική σου τηλεοπτική εικόνα και την εκμεταλλεύεσαι όπως θέλεις εσύ. Δεν σε ενδιαφέρει. Πόσα θα κερδίσω από αυτό? 2 εκατομμύρια. 2 κάτω. Ναι, λέω εγώ. Με σκοτώνεις. Α, σε σκοτώνω. Με σκοτώνεις. Okay. Ανέβα λίγο. Ναι, ρε μεγάλε, αλλά αυτά δεν στα δίνει ο Μαρινάκης, τα βγάζει εσύ μόνος σου. Ανέβα λίγο. Απαντάει. Ανέβα ο Λίγα TV. Ανέβα λίγο. Δεν μπορεί να στο εγγυηθεί ο Λίγα TV αυτό, ρε φίλε, αφού σου λέει τα εκμεταλλεύεσαι εσύ. Επειδή πρόσεξε με λίγο. Επειδή είναι κάτι πολύ θεωρητικό για την ώρα. Ναι. Όταν θα αρχίσουμε να έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό στα χέρια μας, τότε να το συζητήσουμε. Στα χέρια μας το έχουμε, Νίκο, πού να το έχουμε. Ναι, όταν λέει σωστό, έχεις δίκιο. Δημοσιογράφος. Ένα χειροπιαστό να χρησιμοποιήσει. 10 χρόνια. Καλό θα ήταν. Αύριο, αν έρθω νωρίς, θα σου έχω κάτι καλό. Ό, όχι, αν έρθω, τώρα που το είπες στον αέρα, θα έρθω. Και θα σου φέρω. Νωρίς και φέρω και θα σου φέρω. Γιατί πρέπει να κάνω τη ρελάνση για την πολύ ωραία κίνηση που έκανες με τον Κορμό την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραία. Και θα κάνω πολύ καλή ρελάνση. Απλά δεν μου έχει κάτσει αυτές τις μέρες. Εντάξει, τώρα δεσμεύεσαι. Το λες καθόλου και θα φέρω. Δεσμεύομαι. Θα το συζητήσουμε ξανά. Τώρα, επειδή είναι πολύ θεωρητικό και το θέμα της εξαγοράς της Φόρθενα το Μαρινάκη, γιατί ακόμα. Ναι, αλλά δεν έχουμε είναι κάτι επίσημο. Είναι προχωρημένο, αλλά δεν είναι επίσημο. Μπράβο. Μπορεί να μην γίνει στο τέλος. Εντάξει, όταν λοιπόν. Λες δούμε να μην γίνει, τι γίνει με το ένα, εγώ τι θα γίνει. Όπως θα γίνει και το άλλο. Να σου πω κάτι. Δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, είναι καφέ 1,80. Έχει μια διαδικασία. Νομίζω πως ναι. Συμπημένη. Συμπημένη, ρε, γιατί... Για την ώρα βάλε μια νοτελεία για να κάνουμε την αγαπημένη μας συνήθεια. Ναι, να βγει ακροατή να πλακωθεί. Μια γραμμούλα. Γεια σας. Μια γραμμούλα, παιδιά. Χαίρετε. Ο κατάλληλος. Γεια.
Είναι σίγουρο ότι θα γίνει σίγουρο αυτό, αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, να σου πω το εγώ, Παναθηναϊκός, η κρατική τηλεόραση πλέον είπαν δεν δίνουν λεφτά. Ήταν ξεκάθαρο. Ωραία. Λοιπόν, άνετε, γιατί αυτό είναι το κομβικό. Αν πάρει την Όβα, ο Μαρινάκης. Αυτό είναι το κομβικό που έδωσε να πούνε τον οπαδό τους, πάνε χρηματοδότηση του Μαρινάκη με το υστέρημά σου. Δεν γίνεται να το πούνε αυτό. Ναι, ναι. Δεν μπορούν να το πούνε. Και επίσης, αν το δεις και καθαρά τυπικά, δηλαδή, δεν μπορεί, γιατί όλοι ξέρουμε ότι το ολυμπιακό συμβόλαιο, όπως και να το κάνουμε, είναι το πιο σημαντικό έσοδο, έτσι. Δεν μπορεί ο ολόκληρος Παναθηναϊκός, ολόκληρη ΑΕΚ να περιμένει το πιο σημαντικό της έσοδο να είναι από τα χέρια του Μαρινάκη, ό,τι και να κάνουμε. Ναι, ναι, και εκτός αυτού σου λέω, δεν γίνεται ο Μελισσανίδης του Αλαφούζος να γυρνάνε ουσιαστικά εμέσως και σαφώς και να λένε στον οπαδό της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού πάνε πλήρωση στο Μαρινάκη με το ειστέρημά σου για να μας δώσει το ολυμπιακό συμβόλαιο. Ναι. Δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Mm-hmm. Οπότε το Liga TV είναι αναγκαστικό. Απλά είπα, το πιο σημαντικό παράγοντας ο οποίος πρέπει να γίνει για να γίνει είναι το να τελειώσει η αγορά της Nova από το Μαρινάκη. Άμα γίνει αυτό, θα αναγκαστεί ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ να κάνουν το Liga TV. Γιατί σου λέω, δεν γίνεται τον οπαδό τους να τον πούνε πάνε δώσε 50 και 40 και 30 ευρώ το μήνα στο Μαρινάκι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Απλά εφόσον προχωρήσει, μετά το κομμάτι που έχει να κάνει, ξέρεις, είναι με τα διαδικαστικά, τι, πώς, τι βγαίνει για το καθένα, τι χρήματα, γιατί ο ΠΑΟΚ που το έκανε φέτος με το ΠΑΟΚ TV, δεν έχουμε πλήρη εικόνα του τι γίνεται. Κοίταξε. Εννοώ από πλευράς το τι βγάζεις, ναι, έτσι, όχι μόνο το τι βγάζεις. Επειδή ξέρω ότι είμαι ΠΑΟΚ εγώ, οπότε δεν έχω λόγο να... Ναι. Εγώ θεωρώ ότι όταν αυτό το πράγμα δεν το κάνουν ομάδες κολοσσοί στην Ευρώπη, να το κάνουν, θεωρώ ότι δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει καμιά ελληνική ομάδα. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν πρόκειται τα λεφτά που θα πάρεις από ένα κανάλι να τα πάρεις έχοντας δικές σου συνδρομές. Εδώ το κάνει, εδώ ναι, το κάνει ομάδες, ναι, που αλλά είναι σε αυτό που λες, δεν παίζει ρόλο το ότι οι κολοσσοί που λες στην Ευρώπη έχουν τεράστια τηλεοπτικά συμβόλαια με αντίστοιχα κολοσσούς τηλεοπτικούς. Που εδώ δεν μπορεί να γίνει δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι, εγώ λοιπόν σου λέω ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι διατεθειμένοι προτιμούν για το πρεστίζ τους να πάνε μια χαθούρα σε σχέση με το συμβόλαιο που θα πάρουν από την Νόβα από το να ουσιαστικά να λένε στον οπαδό τους πάνε επιδόσει 50 και 30 και 40 ευρώ στο Μαρινάκι κάθε μήνα. Ναι. Δηλαδή προτιμούν να φάνε μια χαθούρα εν γνώση τους, αλλά να λένε στους οπαδούς τους έχουμε το κούτελό μας καθαρό. Σαν αυτή που ουσιαστικά τρώει ο ΠΑΟΚ φέτος, για να τα λέμε όλα. Μα συγγνώμη τώρα, δηλαδή να σου πω κάτι. Δηλαδή, τώρα φαντάσου ο Μελισσανίδης να πει την ΑΕΚ τριετές συμβόλαιο με την Νόβα. Δηλαδή όσο και να είναι, δηλαδή, το που κάτσε ρε, συγγνώμη, θα πάρω να δίνω κάθε μήνα 20 ευρώ στο Μαρινάκι. Ουσιαστικά. Ναι, γίνεται. Ναι. Αντί να πάρω δηλαδή το χρόνο, ρε παιδί μου, πες ότι ζητάει 7 εκατομμύρια. Προτιμώ να παίρνω 5 από το Liga TV, αλλά να έχω το κούτελό μου καθαρό. Ναι. Αυτό δεν αγοράζεται δηλαδή, να πω πολύ απλά. Mm-hmm. Ενώ τώρα να λες εγώ παίρνω 5-6, πώς το λέω, παίρνω κάτι παραπάνω, αλλά είμαι στο Μαρία, αυτό δεν χωνεύεται εύκολα. Γι' αυτό λέω ότι αν τυχόν ολοκληρωθεί η εξαγορά της Νόβα, θα γίνει σίγουρα αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού η ΕΡΤ λέει δεν δίνει λεφτά πλέον. Εκτός άμα να σου πω κάτι, Ελλάδα είμαστε, γίνει καμιά κολοτούμπα με λισανίδια Σίδνεϊ 2000, Ατλάντα, και ξαφνικά γυρίσει η ΕΡΤ και πει τελικά δίνουμε ξανά λεφτά εμείς σε τηλεοπτικά συμβόλαια. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Μου κάνει έκπληξη άμα γίνει, αλλά ναι, έτσι που το λες δεν αποκλείεται κιόλας. Ναι, στην Ελλάδα είμαστε. Ακριβώς. Στην Ελλάδα είμαστε. Μπορεί ξαφνικά να γυρίσουν και να σε πούνε ότι ξέρεις τι, να προωθήσουμε τη δημόσια τηλεόραση και πάλι, πώς το λένε, πρέπει το δημόσιο αγαθό το ποδόσφαιρο, πάρε Παναθηναϊκή 6 εκατομμύρια, πάρε 6 εκατομμύρια και να δεις να λες μετά τι έγινε. Επειδή μας λέγατε ότι να σφίξουμε λίγο τα ζωνάρια και δεν πρέπει και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε. Άμα γίνεται καμιά τέτοια κολοτούμπα, όλα παίζουν. Ναι. Και κλείνοντας, άμα μπορώ να πω και κάτι, να αλλάξουμε, γιατί τώρα μιλήσατε για αθλητικά και στράβωσα λίγο. Ναι. Λοιπόν, με αναγκάσατε όμως. Ναι. Λοιπόν, περπατάς στον δρόμο. Ναι. Και είναι μια κοπέλα που είναι με χάνει πριν μιλάει, ρε παιδί. Και όταν έχεις τα χάνει, δεν έχεις και επίγνωση ότι πόσο μιλάς δυνατά. Δηλαδή δεν έχεις επίγνωση. Και εγώ το παθαίνω, ναι. Ναι. Λοιπόν, και μιλάει δυνατά, και μιλάει μια κοπέλα. Τώρα αυτή πρέπει να ήταν όπως την έκοψε, θα σου λέω. Στο γνωμικά πρέπει να ήταν φοιτήτρια, αντί να ήταν στα 25 βαριά εκεί. Καλή. Λοιπόν, σημασία έχει αυτά που έλεγε, περίμενε. Ωραία. Λοιπόν, και μιλούσε, λοιπόν, και προφανώς μιλούσε μια φίλη της. Ναι. Λοιπόν, και προφανώς μιλούσε το πιο συνηθισμένο, όπως οι άντρες μεταξύ μας, το πιο συνηθισμένο κουβέντα είναι ρε παιδί μου για γυναίκα, και μιλούσε για άντρες. Mm-hmm. Λοιπόν,
Και λέει λοιπόν η κοπέλα, και σου λέω, μιλούσε δυνατά, δεν έπεισε ότι έχει ταυτή. Λοιπόν, και λέει αυτή η κοπέλα, λέει, είναι ωραίος, πρώτη ερώτηση. Ναι. Το πολύ το φυσιολογικό, και εμείς όταν, και εμείς να μην κορεδευόμαστε οι άντρες, το πρώτο που ρωτάμε για μια γυναίκα όταν δεν έχουμε σχεδία, μου είναι ωραία. Δεν ρωτάμε αν είναι καλό, καλό κορίτσι, δεν κορεδευόμαστε τώρα και εμείς τέτοιοι είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, είναι ωραίος. Λες, εντάξει, οκ. Ρε παιδιά, ποια ήταν η δεύτερη ερώτηση. Έχει λεφτά. Έχει λεφτά. Είστε και είδαμε το ρε εσύ, να σου πω κάτι, θα μου πεις, δηλαδή τι περίμενε, ρε εσύ, αλλά μου χτύπησε λίγο άσχημα το πόσο εύκολα της βγήκε αυτός ανέβαινε. Οι λεγόμενες γυναίκες τσόφιλια που γυρνάνε στην πόλη και όχι μόνο, το βασικό το οποίο ψάχνουν είναι, όμως, είναι λέει, αυτό. Άκου λίγο, σου λέει ότι δεν ήταν καμιά ηλικία, δηλαδή να ήταν ξέρεις, ναι. 30-30 κάτι που ψάχνει να παντρευτεί. Όχι, αυτή σου λέει ήταν βαρνέκος φοιτήτρια. Ναι, οκ, okay. Δηλαδή εσύ φοιτήτρια, εντάξει. Να σου πω κάτι, ώρα το περιμένεις, δηλαδή εντάξει, ναι. δεν κατεβήκαμε από τον Ποσειδώνα τον πλανήτη. Ναι. Ξέρω τι γίνεται, αλλά ναι. Εσύ, η άνεση με την οποία τους βγήκε το ρώτησε. Έχει δηλαδή, λεφτά. Ρωτήσε, έχει ήλιο έξω, δηλαδή, εσύ πώς το ρώτησε, δηλαδή, μου ήρθε κεραμίδα, λέω ρε, εσύ πω ρε. Όσο, δηλαδή, όσο να σου πω κάτι, όσο αφελής είμαι εγώ, δηλαδή, μου φάνηκε πολύ πολύ, δεύτερη ερώτηση, είναι ωραίος, δεν το έχει λεφτά. Δηλαδή, ρε σηκοπελιά, δηλαδή εσύ αν μείνεις στο ράφι μέχρι τα 30-32 δεν θα κάνεις. Θα λες πριν το γνωρίζεις κανένα, φέρε μου το ε9 δολού που γίνεται εδώ πέρα. Αμαγαφορολογική δήλωση, για να φέρω να δω. Ναι, αυτό δηλαδή, άμα στα 25 το ρωτάς αυτά, δηλαδή άμα μείνεις στο ράφι μέχρι τα 32-33 μετά, πριν κάτσει ο άλλος θα του λες, φέρε μου λίγο το καθαριστικό σου. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοια πρότυπα και τα ακολουθούν κάποια κορίτσια, αυτό είναι το κακό. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, να σε καλά παιδιά. Να σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ. Νίκο, δεν το έπαιξες, φίλε. 35-50 έχει γίνει 54-54. Τα έλεγε ο Μοσχοβίτης τώρα στο. Θα ξεκινήσει τώρα το. Στο διάλειμμα. Θα ξεκινήσει το ξύλο. Έχω επιβεβαιωθεί πλήρως. Τώρα θα κάνω το Ιάκ. Βαράει στο ψαχνό. Ωραία. Οι σφυρίχτρες έχουν φυσικά χαθεί κάπου στην πορεία. Ωραία. Και πριν κάνει κλείσει την περίοδο, η Ιάκ έχει βάλει καλά κεφάλαιο εδώ πέρα και τώρα πάει για να περάσει και μπροστά. Το 35-50 έχει γίνει 54-54. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται σήμερα αυτό το παιχνίδι. Αλλά οκ, τι παίζει τώρα. Αυτό είναι το Αμερική, το προτιμούν κρύο. Αχα. Δίνω σου λιόπουλος και τα λοιπά. Εμπρός. Σας παρακαλώ πολύ, είναι εκεί η Εύα. Ποιος είστε εσείς? Ο αδερφός της. Αδερφός της. Περίμενε. Χτύπησε το τηλέφωνο. Ναι, χτύπησε. Ποιος? Άλλη ζωήτσα, ε. Γιατί? Είπα μέσα. Εμπρός! Εδώ πίτσα! Μου δίνετε σας πάρα καλά τη μέρη! Ποια πίτσα! Μια φιλενάδα της! Φιλενάδα της μέρης! Α, και της Εύας! Εμένα με ξέρετε... Πώς ξέρω! Είστε ο αδερφός της Αλάκης με τα γυαλάκια! Δεν τρέχει τίποτα αγόρι, πλάκα κάνουμε! Άντε πήγαινε, πήγαινε! Πήγαινε, πλάκα! Τίποτα! Είναι εδώ ένα σαχλό και με ενοχλεί! Σας παρακαλώ πολύ, φωνάξτε γρήγορα τη μέρη! Γρήγορα, ναι! Περιμένετε, Δεσποινή. Έχει και άρχισε να μιλήσει λίγο σιγά-σιγά. Περιμένει, έχει κι άλλο. Δεσποινής. Ο Λιόπουλος δεν τη φωνάζει και πάει και θα κάνει αυτό τώρα γυναικεία φωνή. Εμπρός, εδώ μέρη. Εσύ είσαι πίτσα. Ποια πίτσα, κόλπο ήτανε. Εδώ Κλεόπας. Άχι το διάλο. Άχι το διάλο να δείτε. Και μην ξαναπάρεις γιατί θα σπάς τα μούτρα. Τι είναι? Ο Γιαλιάκιας. Άλλη. Άλλη. Δεν πειράζει, πάμε. Και με έστειλε μήνυμα για την απορία που είχαμε για το νύχτα γάμου η γυναίκα του Γεωργίτσι. Καλός φίλος και συνάδελφος. Με έστειλε μήνυμα η γυναίκα του Γεωργίτσι, όπως το είπες. Ο γνωστός Οσάμα, ναι, λοιπόν, ναι. Η Μπέτη Αρβανίτη και έχει δίκιο, ναι. Α, δεν την ξέρω. Μπέτη Αρβανίτη. Έτσι τώρα που μου λες δεν την ξέρω. Άμα το κάνει ναι. Φωτογραφία, ναι. Okay. Όντως. Η Μπέτη Αρβανίτη, μάλιστα. Τι ήθελες να πεις? Έγραψε ένα σε μία από τις γνωστές σελίδες που γίνεται πανηγύρια το πρωί με το κορονοϊό. Ναι. Σήμασε, φέρει τη γρήπη. Από ότι έχει γίνει πανηγύρι, έτσι. Έχουν βάλει μάσκα στο τέτοιο. Στο Λευκό Πύργο. Στο Λευκό Πύργο. Έχουν κάνει το δικέφαλο. Έχουν βάλει δύο μάσκες. Ωραία.
Έχει διάφορα τέτοια. Ο άλλος γράφει τέτοιο. Αναζητώ στη Θεσσαλονίκη αντισώματα. Έχει πάλι ένα. Μη τρελαίνεστε, παιδιά. Ναι. Μη τρελαίνεστε. Ένα έχει ανεβάσει ένα βίντεο του Τσουκαλά παλιό και λέει: Η ευχή του Τσουκαλά στον κόσμο τη Θεσσαλονίκη που πηγαίνει πάνω κάτω στο τέτοιο και φωνάζει: Θα πεθάνετε, θα πεθάνετε. Θα πεθάνετε. Λοιπόν. Τι άλλο έχει. Νέο χάρτη Ελλάδα, α πούμε, έχουν φτιάξει. Και ένα ακόμα. Α, και φυσικά πρέπει να το διαβάσω αυτό. Μπάμπης Μπατμανίδης ανέβασε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, εντάξει, σύνθεση θα λέγαμε, στίχους ενός τραγουδίου που ενδεχομένως να βγει κάποια στιγμή για τον κορονοϊό. Παναλαμβάνω, Μπάμπης Μπατμανίδης, μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα στο Facebook να το δείτε. Θα χαμηλώσω τη μουσική. Σαν τον κορονοϊό, κρούσμα είσαι ερωτικό. Καταστέλει μια ματιά σου το ανοσοποιητικό. Σαν τον κορονοϊό, καραντίνα θέ να μπω. Εγώ μες στην αγκαλιά σου, στην καρδιά και το μυαλό. Μπάμπης Μπατμανίδης, μόνο αυτός. Εκπληκτικά. Βρήκαμε να ασχολούμαστε τώρα. Αδειάσαν το σούπερ μάρκετ, που όντως αυτό δεν είναι πλέον. Κάτσε και εσύ υπερβολική, αδειάσαν το σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν φωτογραφίες, ρε, ράφια, άδεια και τα λοιπά. Είσαι σίγουρος τις φωτογραφίες κανονικές? Ναι, τώρα από έγκυρα site είναι. Δεν είναι blog τρομακτικό και το τρελό κουνέλι. Είναι το φεστιβάλ έχει βάλει. Έχουν βάλει site έγκυρα. Άντε, μην τρελαίνεστε. Πάμε να πάρουμε μακαρόνια. Καλά τώρα, εντάξει. Μακαρονάκια. Έγινε. Τι έγινε, Ελληνικό? Μην τρελαίνεστε και μείνετε υπερβολική. Πλένετε χέρια. Τι άλλο? Φτερνίζεστε, βήχετε στα χέρια σας ή εδώ. Α, στον αγκώνα μου έχουν πει ότι είναι το σωστό. Ποιο? Να κρυβεί στον αγκώνα. Στον αγκώνα, ναι, γιατί το χέρι το δίνεις κιόλας. Σωστό, σωστό. Ή μπορεί να πιάσει, ξέρω εγώ, ένα χερούλι, κάτι τέτοιο. Εντάξει. Προσέχετε γενικότερα λίγο παραπάνω και τελείωσε η υπόθεση. Okay. Ελένη μου. Δημιουργήσει... Βγάζει ένα παράπονο, Ελένη μου, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα με αυτό που μου διευκρίνησε. Μάλιστα. Κοιτά σε λάθος μέρη, θα πω εγώ, Ελένη, να ξέρεις. Κοιτά σε λάθος μέρη. Σήμα σε έφερε στη γρήπη. Από τι. Βέβαια, δεν γίνονταν να είμαστε πρωτοπορικές σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, έπρεπε να το έχουμε εμείς. Από εδώ έγινε γνωστό, ρε φίλε. Τώρα, που δεν μπορούσε να πάει πουθενά άλλο, ας πούμε. Εδώ πέρα έπρεπε να κάτσει. Η Κέντα. Ναι. Και εγώ σου λέω το πρωί ήμουν στο Βαλκανικό και γυρνάω και βλέπω αυτό το πράγμα. Λέει στο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, λέει το πρώτο επίσημο κρούσμα. Λέω, έχει γούστο. Τώρα έχει γούστο. Ρωτάω τον Γκάτζιο που το έχει στείλει στην κοινή ομάδα του Λαμπατάκου. Λέω σε ποιο νοσοκομείο του λέω. Μου λέει στο ΑΧΕΠΑ. Εντάξει, λέω. Καλά είμαστε. Κομπλέ, δεν έχουμε θέμα. Έχω να πάω. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Είναι αυτό που σου λέγατε την προηγούμενη εβδομάδα. Να μην πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ τώρα. Νοσοκομείο. Δεν θέλει. Δεν είναι ευχάριστο μέσα από την αλήθεια, αλλά κάνοντα τη βόλτα, ρε παιδί μου, μπορεί να δει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Και όσοι μπαίνουν, του δίνουν μάσκες, διάβασα κάπου. Τώρα, αν έχουν. Ναι, αν έχουν, γιατί έχουν εξαντληθεί. Αυτές οι μάσκες που τρέχετε και ψάχνετε, παιδιά, είναι μεγάλο παπά. Ναι, αυτές οι μάσκες δεν αφήνουν τα δικά σας τα μικρόβια. Ναι. Να φύγουν από το στόμα και τη μύτη σας. Ναι. Των αλωνών δεν τα κρατάνε απ' έξω, να ξέρετε. Δηλαδή, μην τρέχετε, δηλαδή, και έχετε κάνει, αυτό. Έχετε ξεστοκάρει όλες τις μάσκες. Αυτό. Τέλος πάντων. Και γυρνάτε, λες και είστε καρδιοχειρούργοι. Νίκο, αυτά δηλαδή για σήμερα, φιλαράκι. Νομίζω μου. Ότι αυτά, Νίκο Μοσχοβίτη, θα έλεγα. Έφυγε η Τετάρτη, Νίκο. Πάει, άλλες δύο μέρες, τίποτα. Τελειώσα. Έφυγε ο τέταρτος σχόλος εβδόματος, λένε κάποιοι. Δεν έφυγε ακόμα, έχουμε άλλη μια μισή ώρα, Νίκο Παπαδόπουλε. Εμείς. Πάω 24 φυσικά. Έτσι, μπράβο, δεν θα αλλάξετε σταθμό, θα μείνετε εδώ. Εννοείται. Γιατί υπάρχει όλο το τελευταίο ρεπορτάζ. 100%. Σου του Σου τι του γίνεται. Άλλαξε ο συγκητής και δεν συμμαζεύεται. Έτσι ακριβώς. Αγαπημένα μας είναι αυτά. Έτσι, ζούμε ακριβώς. Για αυτά, δεν είναι. Ολυμπιακός που κινεί τα νήματα στην κυβέρνηση. 100%. Και τα λοιπά. Τι κινεί τα νήματα, είναι κυβέρνηση. Έτσι, μπράβο. Όπως είχε γράψει το γνωστό πανόδο τότε, ότι κράτος είναι Ολυμπιακός. Έτσι, μπράβο λοιπόν. Ναι. Αυτά, όπως τα λέει ο συνάδελφος, εγώ δεν υιοθετώ φυσικά. Όλα αυτά θα τα ακούσετε μέχρι τη Λίγκα TV και τέτοια. Λίγκα TV, ό,τι θέλει. Γραμμές έχουν λυθεί σε μένα, έκατσε το σκηνικό. Ναι, είδες που έγινε όμως κάτι, έγινε αλλαγή την οποία δεν είχα ενημερωθεί εγώ. Τι? Διάβασε στο chat την αλλαγή η οποία υπάρχει. Θα τη διαβάσω. Το chat του ραδιοφώνου, Νίκο. Το χθεσινά τα είδα. Έχει σήμερα κάτι καινούριο. Όχι, τα χθεσινά σου λέω. Τα χθεσινά, ρε φίλε, αφού μαζί τα κάναμε με το Σάκη, πλάκα μου κάνει τώρα. Ναι, εγώ το έψαχνα. Δεν ήμουν ενήμερος. Σήμερα πάλι έτσι πρέπει να κάνουμε δουλειά, δηλαδή. Αφού είπα ότι από χθες γίνονται έτσι. Έτσι μόνο θα την κάνουμε. Και σήμερα. Εγώ λέω ναι. Ωραία, εσύ μας έφερε στη νίκη. Μάλιστα. Ο αιώνιος έφηβος. Μάλιστα. Θεσσαλονίκη μεγάλος. Ναι, από εδώ. Γεννήθηκε Αθήνα, ήρθαν εδώ. Α, δεν είναι από εδώ, εγώ νόμιζα Θεσσαλονικιός είναι. Γεννήθηκε Αθήνα, ο πατέρας του ήταν Αθηναίος, η μάνα του την Κεφαλονιά. Μετά μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη επειδή ήταν λίγο δύσκολο οικονομικά στην Αθήνα. Mm-hmm.
Και εδώ πέρα, παιδί μου, άρχισε να ψηλοδουλεύει να κάνει. Μηχανιώνα πήγαινε εκεί πέρα, κάτι κατασκηνώσει, κάτι τέτοια διάβαζα. Δικό μας παιδί εκεί πέρα, ρε φίλε. Δήμος Θερμαϊκού και ο Κώστας Βουτσάς θυμούσε Δήμο Θερμαϊκού. Τι άλλο θέλεις πια? Τι να πω, ρε φίλε. Ωραία. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 18.30. Θεού θέλοντος και γύρω επιτρέποντος. Σωστό, η ασπρόμαυρη ενημέρωση, ΠΑΟΚ 24.